Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας για το 2030. Καταρχήν, πρέπει να σας ομολογήσω ότι ζω στην Αμερική εδώ και 23 χρόνια, οπότε δεν είμαι ειδική στα θέματα Ελλάδας, ούτε είμαι σε θέση να δώσω συμβουλές για το μέλλον μας. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μοιραστώ κάποια παραδείγματα μαζί σας, κάποιες κοινές καλές πρακτικές που έχω δει από όλο τον κόσμο, πράγματα που μπορούμε να πάρουμε, να τα αφομοιώσουμε, να τα κάνουμε δικά μας, για να μας βοηθήσει να οραματιστούμε το μέλλον της εκπαίδευσης και της οικονομίας μας. Επίσης, έχω ένα προσωπικό κίνητρο, διότι έχω δύο αγαπημένες ανιψιές εδώ στην Αθήνα, που είναι πολύ μικρές ακόμα, αλλά θέλω να κάνω κάτι να συμβάλλω για να βρουν ένα φωτεινό και ωραίο μέλλον. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Η εκπαίδευσή μου ήταν πολύ παραδοσιακή, όπως φαντάζομαι και σε πολλούς από εσάς. Ο καθηγητής ήταν στην άκρη της ή στο κέντρο της τάξης. Όλοι ήμασταν σε σειρές θρανίων. Ήξερε τα πάντα ο καθηγητής, εμείς ακούγαμε. Δεν υπήρχε ούτε τεχνολογία μες στην τάξη, ούτε συνεργασία. Όλοι μαθαίναμε με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ρυθμό. Παρόλο που μερικοί από εμάς ήμασταν οπτικοί τύποι, άλλοι μαθαίναμε μέσω εξερεύνησης και μερικοί από εμάς είχαμε ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Στα 20 μου περίπου έφυγα στην Αμερική για να συνεχίσω και παρόλο που είχα πάει στην άλλη άκρη του κόσμου, είχα αλλάξει ήπειρο ουσιαστικά, η εμπειρία ήταν ακριβώς η ίδια. Οπότε, με το που τελείωσα τις σχολές, αυτό που αισθανόμουν ήταν ότι ήμουν φοβερά αποκομμένη από τα εργασιακά δρόμενα, από τι ζητούσαν οι εργοδότες και πώς θα μπορούσα να είμαι επιτυχημένη. Και μετά άλλαξαν τα πάντα. Έφυγα από την Ανατολική Ακτή της Αμερικής, πήγα στην άλλη άκρη της Αμερικής, στο Seattle, και εκεί πήγα σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν γνωστό για τις ανορθόδοξες μεθόδους εκπαίδευσης που είχε. Ήταν από τα πιο καινοτόμα πανεπιστήμια. Βασιζόταν σε μεθόδους αυτοεξερεύνησης, ενδοσκόπησης των μαθητών. Οι μαθητές ήταν αυτοί που οδηγούσαν το δικό τους, τη δική τους μάθηση, με τους καθηγητές να τους υποστηρίζουν και να τους συντονίζουν. Σαν παράδειγμα, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε σαν ομάδα, σαν τάξη, συναντηθήκαμε σε ένα νησί 3 ώρες έξω από το Seattle, στο Bainbridge Island, και για μια εβδομάδα, για περίπου 4 μέρες, αυτό που κάναμε ήταν να βρούμε ακριβώς ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιοι είναι η εμπειρία μας, από πού ερχόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, ποια είναι η ομάδα, πώς είμαστε εμείς ως μέλος αυτής της ομάδας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και την ομάδα σαν ολικό σύνολο. Η τεχνολογία υπήρχε, αλλά δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν σαν εργαλείο, σαν καταλύτης, για να μας βοηθήσει να συνεννοηθούμε, να είμαστε πιο παραγωγικοί, να δουλέψουμε σε ομάδες, να συνεργαστούμε. Ο καθένας μάθαινε με το δικό του τρόπο και χάραζε την δική του πορεία. Επίσης, οι αξιολογήσεις δεν ήταν μια φορά το χρόνο αυτό το φοβερό αγχωτικό τεστ για μας και τις οικογένειές μας για το πώς θα περάσουμε στην επόμενη τάξη στο πανεπιστήμιο. Ήταν κάθε μήνα, είχαμε τακτικές αξιολογήσεις, τις οποίες τις αξιολογούσαν και οι καθηγητές και οι μαθητές. Αυτό, μετά την αποφύτιση, όλη αυτή η εμπειρία με άλλαξε ολοκληρωτικά σαν επαγγελματία, με βοήθησε στην επαγγελματική μου καριέρα. Επίσης, με βοήθησε να εξελιχθώ σαν σκεπτόμενο άτομο και επίσης σαν συνειδητοποιημένο μέλος της κοινωνίας μου. Το πρόβλημα που βλέπουμε με την εκπαίδευση παγκοσμίως είναι ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η εκπαίδευση μιας εποχής 100-200 ετών πριν. Ουσιαστικά, αυτή ακριβώς η εκπαίδευση είναι βικτοριανής εποχής.
Και υπήρχαν οι τάξεις έτσι, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ, σε πολλά σχολεία ακόμα. Οι τάξεις ήταν έτσι, διότι προετοιμάζαμε τους μαθητές να βγουν στην προφανώς πρώτη βιομηχανική επανάσταση, γιατί θέλαμε άτομα που να ακολουθούν οδηγίες, που να μην έχουν πρωτοβουλία, γιατί αυτό ήθελαν οι εργοδότες. Τώρα πλέον, ο εργασιακός χώρος είναι εντελώς διαφορετικός. Οι εργοδότες ζητάνε άτομα που να μην είναι απλά καλοί στο κομμάτι τους, αλλά ζητάνε άτομα που μπορεί να έχουν αυτό που λέμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Εν τω μεταξύ, στην ίδια στιγμή που η εργασιακή αγορά έχει εξελιχθεί, δυστυχώς οι τάξεις μας είναι ακόμα οι ίδιες. Μερικές φορές βλέπουμε ότι οι καρέκλες είναι καινούργιες, οι πίνακες είναι καινούργιοι, μερικά πράγματα είναι εργονομικά, αλλά ουσιαστικά ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους μαθητές δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ εδώ και τα 100-200 χρόνια. Οι εργοδότες αυτό που ζητάνε είναι, που λέμε αυτό, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα. Πώς να είναι άτομα που μπορεί να είναι δημιουργικοί, να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους, να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν υπολογιστική σκέψη και να έχουν μια κοινωνική ευαισθησία. Ο Μαρκ Πένσκι το έχει πει πάρα πολύ πετυχημένα, ότι ουσιαστικά αυτό που βιώνουμε τώρα, πριν από 100 χρόνια, οι άνθρωποι μεγάλωναν σε κλειστές κοινωνίες, δεν ταξίδευαν πολύ, ήταν στα χωριά τους, στις πόλεις τους. Οπότε ο κόσμος τους και τα ερεθίσματά τους ήταν πολύ περιορισμένα. Οπότε οι μαθητές πηγαίναν στο σχολείο και τους ανοιγόταν ένας καινούριος κόσμος μπροστά τους. Ήταν σαν τον διαφωτισμό. Σήμερα, οι μαθητές μεγαλώνουν με άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, των υπολογιστών, των κινητών. Οπότε, αν αυτή η τεχνολογία δεν τους ακολουθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, θα χάσουν το ενδιαφέρον τους, δεν θα προχωρήσουν βάσει των δυνατοτήτων τους και δεν θα έχουν λαμπρό μέλλον. Ο Ρίτσαρντ Ράιλι, ο πρώην Υπουργός Παιδείας της Αμερικής, το έχει πει πολύ καλά. Και αυτό ουσιαστικά πρέπει να κάνει η παιδεία μας τώρα. Όχι να προετοιμάζει άτομα για το αύριο, αλλά να τους προετοιμάζει για αυτά που δεν ξέρουμε ότι θα έρθουν στο μέλλον. Ουσιαστικά η εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάζει τους νέους για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που δεν έχουν εφευρεθεί, για να λύσουν προβλήματα τα οποία δεν ξέρουμε καν σήμερα ότι είναι σαν ως πρόβλημα. Αρκετά με τη θεωρία όμως, θέλω να μοιραστώ μερικά παραδείγματα από σχολεία σε 3 διαφορετικά μέρη και μετά 4 πράγματα που βλέπω σαν καλές πρακτικές από όλα τα σχολεία που βλέπω και με τις συνεργασίες μου με διάφορα Υπουργεία Παιδείας. Το πρώτο είναι το St. Thomas School στο Seattle. Είναι δημόσιο και γυμνάσιο. Όπως βλέπετε, έχει πολύ άτυπους χώρους τάξεων, με χώρους στους οποίους μπορούν να συνεργάζονται οι μαθητές, να δουλεύουν σε διάφορα project. Οι καθηγητές επίσης έχουν το learning one-to-one. Η τεχνολογία υπάρχει, αλλά υπάρχει με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό είναι από τα καλύτερα σχολεία. Έχει το χαμηλότερο ποσοστό απουσιών από τους μαθητές και επίσης έχει πολύ υψηλά ποσοστά εξετάσεων για το πανεπιστήμιο και επιτυχίες. Ας περάσουμε τον Ατλαντικό. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το Cornwallis Academy στην Αγγλία. Αυτό είναι γυμνάσιο και λύκειο. Επίσης, έχει πολύ μοντέρνους χώρους μέσα, έχει τραπέζια που μπορούν να συνεργάζονται οι μαθητές, έχει αμφιθέατρο, αν θέλουν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους κτλ. Και οι καθηγητές είναι σαν συντονιστές, σαν καταλύτες, σαν μέντορες, τόσο πολύ που αν δεν θα τους έδειχνα, δεν θα καταλαβαίνατε ότι είναι οι εκπαιδευτικοί. Το τρίτο παράδειγμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το Crescent Girls School στη Σιγκαπούρη.
Είναι από τα αγαπημένα μου σχολεία. Είναι γυμνάσιο και λύκειο. Είναι θηλαίων για κορίτσια μόνο. Και αυτό που προετοιμάζουν τις κοπέλες σε αυτό το σχολείο είναι για θέματα STEM. So Science, Engineering, Technology and Mathematics. Είναι οι θετικές επιστήμες που λέμε. 75% των εργασιών στο μέλλον θα είναι βάση των μαθημάτων STEM. Υπάρχει φοβερή ζήτηση και επίσης βλέπουμε ότι στην Αμερική υπάρχουν εργασίες τις οποίες δεν μπορούμε να πληρώσουμε όντας μέσα από τη χώρα. Αυτό το σχολείο επίσης προετοιμάζει αυτές τις κοπέλες γιατί όχι μόνο στη Σιγκαπούρη, αλλά και σε άλλα μέρη υπάρχουν κάποια ταμπού με αυτά τα μαθήματα σχετικά με τις κοπέλες. Πολλές κοπέλες ακούτε και μου λένε δεν έχω κλείσει σε θετικές επιστήμες, δεν καταλαβαίνω τα μαθηματικά, δεν μπορώ να καταλάβω ή θα πετύχω στην πληροφορική. Αυτό το σχολείο τους δίνει την ευκαιρία να πειραματιστούν και κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να καθοδηγηθούν σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, θέλω να πω ότι ήμουνα εδώ και 2-3 μέρες εδώ στην Ελλάδα πριν, οπότε είχα την ευκαιρία να, επίσης, να δω πολλά φωτεινά παραδείγματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτά τα 3 που μοιράζομαι τώρα. Υπάρχουν καταπληκτικές δουλειές που γίνονται σε σχολεία εδώ στην Αθήνα, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα και ελπίζω να στραφούμε σε αυτά τα φωτεινά παραδείγματα για να γίνουν καταλύτες για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να φέρουν μια πιο ολική αλλαγή. Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να μοιραστώ 4 καλές πρακτικές που βλέπω από τα εκατοντάδες σχολεία που επισκέφτομαι κάθε χρόνο. Το πρώτο είναι βασικό. Πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό στόχος. Πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό όραμα μετασχηματισμού. Τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί είναι αυτή η αλλαγή, ποιο είναι το επιτυχημένο, η επιτυχία, πώς φαίνεται στην άλλη άκρη. Επίσης, ποιοι είναι οι φορείς, οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την διεργασία. Το δεύτερο, το ξεχνάμε πάντα. Ο μαθητής πρέπει να είναι στο επίκεντρο της γνώσης. Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικές κλίσεις, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικούς στόχους. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό που λέγεται personalized learning, η εξατομικευμένη μάθηση ουσιαστικά. Το τρίτο κομμάτι είναι το αγαπημένο μου, διότι ως κόρη εκπαιδευτικού πιστεύω ακράδαντα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ήρωες. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού ως λειτουργού, ως συντονιστή, ως μέντορα που μπορεί να υποστηρίξει αυτούς τους μαθητές. Και το τελευταίο κομμάτι είναι άκρος απαραίτητο, διότι έχω πάει σε τάξεις καινοτόμων εκπαιδευτικών που κάνουν εκπληκτικά πράγματα μέσα στις τάξεις τους και επειδή δεν έχουν την αιγίδα, δεν έχουν την υποστήριξη του διευθυντή, της διευθύντριας, δεν πάνε παραπέρα από την τάξη που έχουν. Καλό λοιπόν όλους μας να αναγνωρίσουμε τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς που έχουμε εδώ, να βοηθήσουμε και να δυναμώσουμε δυνατούς και να αναπτύξουμε δυνατούς ηγέτες για να βοηθήσουμε τους μαθητές να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε την Ελλάδα για το 2030 και παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ.